πάλι σε πρώτο επίπεδο και έχω την αίσθηση ότι ας δοκιμάσουμε. Συγκεκριμένα, ας δοκιμάσουμε μια άλλη φωνή και που δηλώνω εδώ πάλι ότι πάλι είμαι συνεργαζόμενος, πιστός στη συμπαράδεξη ελπίδας. Δεν αυτονομία. Συγγνώμη, δεν υπάρχει λέξη για μένα αυτονομία. Δεν υπάρχει για μένα αυτήν. Πώς το λένε, είμαι στη συμπαράδεξη ελπίδας και όπως είπα αγαπητέ Δημήτρη Βλάχο, ότι εγώ κατέβηκα ως σπορά. Μαζί ο μέλος της συμπαράταξης, αλλά κατέβηκα με μια άλλη διάσταση ως σπορά. Δεν λέω περισσότερα και αν θέλουμε πραγματικά και ένα άνοιγμα ουσιαστικό μέσα στην κοινωνία, καλούμε, έχω ένα χρέος δηλαδή, γιατί έχω την εντύπωση ότι μπορώ να βοηθήσω, θέλω δεν θέλω, ουσιαστικά στον τομέα αυτό. Έτσι λοιπόν θέτω στην επιλογή σας και στην απόφασή σας ότι για λίγους μήνους ας τολμήσουμε να είναι ο Μινάς ο Χατζηγεννιωτόνιου Δημοτικός Σύμβουλος, παρόλο που έχω 1000 πράγματα στο κεφάλι μου, όπως πάντα τα είχα, αλλά το σύνδεμα μας είναι δύσκολα και υπέροχα. Τώρα λοιπόν, συμφωνώ με την προσφυγή, συμφωνώ με όλο το πολιτικό σκεπτικό της εισήγησης και με όσα είπαμε εδώ πέρα, για να μην συνεχίσω, και για την προσφυγή θα λέω ότι μπορεί να υπάρχουν και να λέει ναι, είμαστε ενάντια στο ξεπούλημα, αλλά μου έρχεται, εκτός από του Βάρναλη, αν ο λάκκος σου πολύ βαθύς, χρέος με τα χέρια σου να σηκωθείς, αυτό που λέει ο Μπρέχτ, όταν αυτοί που είναι ψηλά μιλάνε για ειρήνη, ο απλός λαός ξέρει πως έρχεται ο πόλεμος. Εάν λοιπόν αυτοί που είναι ψηλά μιλάνε όχι στο ξεπούλημα, ο απλός λαός πρέπει να ξέρει ότι το ξεπούλημα έρχεται. Ευχαριστώ. Άλλο. Όσον αφορά την εκπροσώπηση, πιστεύω να με καταλαβαίνετε λίγο. Εγώ πιστεύω ότι ο Μινάς μπορεί να πάει και να εκπροσωπήσει την παράταξη όπως υπήρχε και το δεδομένο από την αρχή. Έκανα μια καλή κίνηση, δηλαδή αν κάποιος δεν εκφράζει την παράταξη θα μπορούσε να υπάρχει η ανάπτυξή του αμέσως. Και να πάει ο φίλος ο Δημήτρης ο Βαγγέλης. Για να κλείσει αυτό το θέμα δηλαδή, αυτή είναι η εκτίμησή μου. Όσον αφορά την προσφυγή, να κάνουμε προσφυγή για να μείνουν οι επιχειρήσεις στους Δήμους ή στο κράτος το αεροδρόμιο. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε πολιτικά παραπέρα. Η άποψή μου είναι αυτές οι επιχειρήσεις να περάσουν στο λαό, στην τοπική κοινωνία. Να περάσουν ως εξής, με τη δυνατότητα πολυμετοχικών εταιριών, με πολυδιάσπαση, να γίνουν 20.000 μετοχές, 30.000 μετοχές, και ο καθένας να μπορεί να πάρει μετοχές με δικαίωμα μόνο μία ψήφο μέσα στην Γενική Συνέλευση που θα γίνεται. Για να έχει κίνητρο ο καθένας να συμμετέχει στα τεκμενόμενα του πλούτου αυτού που παράγεται και αύριο θα φύγει αυτό ο πλούτος από την ΚΟ. Είτε λέγεται αεροδρόμιο, είτε λέγεται μαρίνα, είτε λέγονται λιμάνια. Τα λεφτά υπάρχουν, δεν είναι ούτε ο διφοδός μόνο, ούτε οι άλλες καταστάσεις. Η εκτίμησή μου είναι αυτή και αυτό σαν πολιτικό. Δηλαδή, το συν στην προσφυγή, κάνουμε τις προσφυγές να μην περάσουν οι ιδιώτες και διεκδικούμε σαν κουακή κοινωνία αυτά. Θα τα πουλήσουν για πόσα θα τα πουλήσουν, 5-10 εκατομμύρια θα τα πουλήσουν. Είναι πολύ εύκολο να μαζευτούν από 10-20 χιλιάδες ανθρώπους αυτό το ποσό και να περάσει στην τοπική κοινωνία για να μπορεί ο Δήμος ή κάθε κοινωνία ή κάθε ομάδα ανθρώπων να προσφέρει σε αυτόν τον τόπο. Πριν ξεπουληθούν όλα. Ευχαριστούμε, Δασκάλη. Άλλος. Σάκη, συγγνώμη. Να τοποθετηθώ και εγώ πάνω στο θέμα της Μαρίνας, μια που είναι και επίκαιρο, ότι η θέση μας... Δασκάλη, ένα κλικ πάνω γιατί δεν ακούγεσαι. Νομίζω ότι η θέση μας είναι, δεν είναι ποιος θα πάρει τη Μαρίνα, την πάρει και ιδιώτης ή κάποιος άλλος. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να ξεβουλιέται μια δημοτική ή δημόσια περιουσία η οποία είναι κερδοφόρα και αποφέρει έσοδα στο Δήμο. Έτσι, τη συγκεκριμένη περίοδο που περικόπτονται έσοδα, μειώνονται οι πόροι του Δήμου. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να πουλιέται μια δημοτική επιχείρηση
η οποία έχει ένα μικρόν έσοδο το οποίο αποδίδει στο Δήμο. Και σε τελευταία ανάλυση, εάν είναι να πουληθεί σε ιδιώτες ή σε ξένους, ας πούμε, η Μαρίνα ή το αεροδρόμιο, θα συμφωνήσω και με την άποψη του Σάκη, ότι γιατί να μην γίνει και μια εταιρεία λαϊκής βάσης που να αγοράσει αυτές τις επενδύσεις. Θα προχωρήσω τώρα σε μια κριτική των πολιτικών πραγμάτων και σε μια αυτοκριτική σχετικά με την δική μας την παράταξη. Δύο χρόνια τώρα μετά τις εκλογές είναι ο κατάλληλος χρόνος για να κάνουμε αποτελεσματική εκτίμηση της τοπικής πολιτικής κατάστασης, αφού σε αυτό το χρονικό διάστημα έχει ξεκαθαρίσει η πορεία που ακολουθούν η Δημοτική Αρχή και οι υπόλοιπες πολιτικές παρατάξεις με εμφανείς τις προθέσεις και τις αδυναμίες τους, αλλά και τη φθορά και τη δυναμική τους. Παράλληλα, μπορούμε να δούμε και να μιλήσουμε ξεκάθαρα και ρεαλιστικά για την αντίστοιχη πορεία της υπαράταξης Ελπίδας. Στα δύο αυτά χρόνια, το πολιτικό παιχνίδι παίζεται ουσιαστικά μεταξύ των δύο παρατάξεων που διακυβέρνησαν τον τόπο και το κέντρο βάρος της πολιτικής έχει μεταφερθεί στις εκατέρωθεν αντεκλήσεις και αλληλοκατηγορίες με αποτέλεσμα τη μονοπόληση του ενδιαφέροντος των πολιτών. Αποτέλεσμα αυτής της τακτικής είναι η απαξίωση του θεσμού του Δημοτικού Συμβουλίου και η υποβάθμιση του πολιτικού λόγου. Οι υπόλοιπες παρατάξεις καταβάλουν φιλότιμες προσπάθειες να μείνουν εντός του παιχνιδιού και να κάνουν αισθητή την παρουσία τους με συχνά ουσιαστικές, εύστοχες παρεμβάσεις και ευπρεπή λόγο, αλλά δίνεται εντύπωση ότι αποτελούν τους κομπάσους του έργου χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν και να εξαγριώσουν σε ίδιο πολιτικό όφελος τη φθορά και την αρνητική εικόνα των μεγάλων παρατάξεων. Εάν μας προβληματίζει αυτό το γεγονός και μας ενδιαφέρει η πολιτική παρουσία της συμπαράταξης της Ελπίδας και η επιβίωσή της, πρέπει να δούμε μέσα από αυτό το πρίσμα την πορεία και την προοπτική και να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να αναλύσουμε την κατάσταση, να διευκρινίσουμε τους λόγους της στασιμότητας, να αποδεχτούμε τα λάθη και τις αδυναμίες μας. Είναι γεγονός ότι η ΜΕ Δημοτική Αρχή προβάλλει και στηρίζει με επιμονή το έργο της στη δημιουργία των συνεργατικών ομάδων και της κοινωνικής οικονομίας με αμφίβολα αποτελέσματα σε βάθος χρόνου. Ασκεί μια μονοδιάστατη πολιτική, εξαντλώντας ουσιαστικά την πολιτική της δραστηριότητα σε αυτό το τομέα, και αυτό δεν είναι τυχαίο γεγονός. Σε μια εποχή που οι οικονομικοί πόροι του Δήμου μειώνονται και οι δυνατότητες για αναπτυξιακά έργα, πολεοδομικές αναπλάσεις, χρηματοδοτήσεις έργων και δράσεων περιορίζονται και η ευχέρεια για άμεσες προσλήψεις προσωπικού αφαιρείται από τους Δήμους, η Δημοτική Αρχή επένδυσε στον τομέα των συνεργατικών που πέρα από τους προφανείς λόγους συγκρότησής τους εξασφαλίζουν έμεσα, αν όχι άμεσα, κομματική πελατεία. Είναι μια κίνηση που δίνει υποσχέσεις στον κόσμο για την απασχόληση και την ενεργεία, άσχετα εάν τα κριτήρια επιλογής των προσώπων που τις αμαρτύρουν είναι αδιαφανή και δεν κρύβουν σκοπιμότητες. Στον αντίποδα, η εξωματική αντιπολίτευση επιδίδεται στην άσκηση αρνητικής πολιτικής και στην απαξίωση του οποιοδήποτε έργου της σημερινής Δημοτικής Αρχής, αλλά και αυτού που προκύπτει από τις προηγούμενες θητείες του νυν Δημάρχου και γενικά της παράταξής του. Παράλληλα, επιδεικνύει τα έργα που έγιναν επί θητείας της και ειδικά αυτά που αφορούν τις πολεοδομικές αναπλάσεις και τον εξοραϊσμό της εμφάνισης της πόλης και τα οποία αποτελούν το βασικό πλεονέκτημα και το βασικό εργαλείο για τη διοίκηση της εξουσίας. Βλέπουμε λοιπόν ότι και οι δύο παρατάξεις έχουν επενδύσει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο σε ένα συγκεκριμένο τομέα που καθιέρωσε η κάθε μία με διαφορετικό τρόπο και τον οποίο υποστηρίζουν και προωθούν δυναμικά αποκομίζοντας πολιτικά ωφέλη. Εμείς βρισκόμαστε κάπου ανάμεσα, με ασαφή προσανατολισμό και δυσπαρμένο πολιτικό λόγο. Μας λείπει ο συγκεκριμένος στόχος που θα μας διαφοροποιήσει από τους άλλους. Έχουμε θέσεις και προτάσεις σε όλα σχεδόν τα πολιτικά ζητήματα, τις πιο τεκμηριωμένες, μπορώ να πω. Αλλά από την άλλη, δεν έχω αναδείξει ένα τομέα, μια ιδέα που να κάνει τον κόσμο να στρέψει το βλέμμα προς εμάς και να μας πιστέψει. Πέρα από τους υποψιασμένους και τους συγγενείς πολιτικά, δεν έχω επίσης την ευρύτερη κοινωνία ότι μπορούμε να προχωρήσουμε αποτελεσματικά και να μας ακολουθήσει. Η συμπαράταξη φαίνεται ότι μέχρι τώρα σε τοπικό επίπεδο δεν έχει αξιοποιήσει πολιτικά την ενίσχυση και άλλο των αριστερών δυνάμεων. Η συμπαράταξη Ελπίδας θεωρείται καλή στο να αντικρούσει με επιχειρήματα κάποια ζητήματα, να αναπτύξει οικολογικές και ανθρωπιστικές ευαισθησίες, να προτάξει τη διαφάνεια και το πολιτιστικό ενδιαφέρον, την τιμιότητα και τη δικαιοσύνη. Αλλά δεν θεωρείται ικανή να κυβερνήσει. Υπάρχουν αρκετοί λόγοι που επικρατεί αυτή η εντύπωση και πρέπει να του εντοπίσουμε και να λύσουμε με ρεαλισμό και θάρρος. Έχουμε μιλήσει για την τοπική οικονομία, για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης, για τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που πρέπει να γίνουν, για την οικονομική διαχείριση του Δήμου, για την ανακατανομή του εισοδήματος και πολλά άλλα που είναι σημαντικά μεν για την επιτυχή λειτουργία μια δημοτική αρχή,
αλλά δεν είναι μόνο αυτά που απασχολούν τον μέσο πολίτη. Πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για τη βελτίωση της καθημερινότητας, για τις συνθήκες λειτουργίας του πολίτη, για τις υποδομές που θα του διευκολύνουν τη ζωή, για τη δημιουργία δίκαιων και αυστηρών πλαισίων λειτουργίας και ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας, της προγραμματικής ρυθμίσης κλπ. Έτσι θα κατορθώσουμε να έχουμε πιο δυναμική και ευρεία απήχηση στην κοινωνία. Επίσης, πρέπει να κοιτάξουμε και να καθορίσουμε το μελλοντικό στόχο της παράταξης. Εάν δεν θέλουμε να παραμείνει η συμπαράταξη ελπίδας μια παράταξη της μειοψηφίας, αλλά να διεκδικήσει τη διακυβέρνηση του τόπου, πρέπει να πείσουμε την κοινωνία ότι μπορούμε να το κάνουμε. Θέλοντας σαφείς και συγκεκριμένους στόχους. Να πούμε τι μπορεί να κάνει η συμπαράταξη ελπίδας πέρα από αυτά που έκαναν ή δεν έκαναν οι άλλοι. Γιατί σήμερα, εάν μας τεθεί αυτό το ερώτημα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε μια ειλικρινή απάντηση. Χρειάζεται η παράταξη να εμπλουτιστεί και στελεχωθεί με νέα πρόσωπα και επιπλέον από πρόσωπα που προέρχονται από διάφορους πολιτικούς χώρους. Για να γίνει αυτό, πρέπει να αποδεχτούμε τη διεύρυνση ή ακόμα και τη συνεργασία με άλλα πολιτικά σχήματα που πιθανόν θα εμφανιστούν στο προσκήνιο ή πρόσωπα που είναι αδρανή αυτή τη στιγμή. Εφόσον επιδεχθεί αυτός ο στόχος, χρειάζεται να αλλάξει η δομή και η λειτουργία της παράταξης σε ένα ευρύ σχήμα που να καλύπτει όλο το νησί με έντονη παρουσία στις κοινωνικές ομάδες, με διείσδυση στις επαγγελματικές οργανώσεις και φορείς. Πρέπει να δημιουργηθούν πυρήνες στα χωριά που να συμμετέχουν και να γίνονται κοινωνία των τοπικών ζητημάτων. Στις προηγούμενες εκλογές είχε γίνει συζήτηση για τη δημιουργία του Τρίτου Πόλου. Αν και ακόμα είναι νωρίς και δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως το πολιτικό σκηνικό εν ώψη των επερχόμενων εκλογών, είμαι σίγουρος ότι θα τεθεί ξανά αυτό το ζήτημα. Επειδή λοιπόν στις δύσκολες συνθήκες που ζούμε σήμερα και στις καιρότητες που πιθανόν έρχονται, επιβάλλεται η δυναμική παρουσία της συμπαράταξης στα πολιτικά δεδομένα του τόπου, πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και ανεκτικοί σε συνεργασίες βάσει προγραμματικών συμφωνιών. Εάν συνθήκες και απαιτήσεις κοινωνίας επιβάλλουν τη διαμόρφωση αυτού του πόλου, η συμπαράταξη ελπίδας πρέπει να κάνει την υπέρβαση και να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο. Ευχαριστούμε. Άλλος. Γιώργο, να δεις κάτι. Εγώ. Ναι. Για Σταρκάκη, δεν άκουσα την συζήτηση. Θα παρακολουθώ όμως και το θέμα του Μινά. Εντάξει, αφού προηγείται σε ψήφους, νομίζω έχει τον πρώτο λόγο να κάνει να χειριστεί το ζήτημα όπως νομίζει. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ο κ. Ρετλαμάνης εδώ ήταν οικονομικά στην περίοδο έχουν πρωτεύοντα ρόλο. Δεν θα ήθελα να προσθέσω πολλά πράγματα, γιατί νομίζω ότι όλοι οι συνομιλητές με καλύψαν. Μόνο να προσθέσω κάτι. Θεωρώ για το θέμα της αναλλαγής, ας πούμε ότι εφόσον ο Μινάς ο Χατζιαντωνίου είναι αυτός που προηγείται, θεωρώ ότι αποδέχεται να μας έρθουν. Απλώς ίσως θα πρέπει να ορίσουμε, όπως πρότεινε ο Νίκος, ένα χρονικό διάστημα, όχι όταν κουραστεί ο Μινάς, όπως αν κατάλαβα καλά είπε, ας πούμε, αν δεν μπορεί να το επεξεργαστεί, να προσπαθήσει να το βοηθήσουμε και να γίνει η αναλλαγή σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Θα ήθελα και εγώ να, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο σε αυτό, θα ήθελα όμως να συνηγορήσω, ας πούμε, ως προς την προσφυγή, λέγοντας ότι δεν νομίζω ότι είναι θέμα μόνο της παράταξης, είναι θέμα άλλων των πολιτών του νησιού. Δηλαδή, αν δούμε το θέμα της ιδιοκτησίας, ας πούμε, αυτής της περιουσίας, είτε λέγεται μαρίνα, είτε αεροδρόμιο, είτε λιμάνια, λογικά είναι η ιδιοκτησία όλων των δημοτών, οι οποίοι, γιατί θα πρέπει, ας πούμε, να μην έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν, ας πούμε, κάτι καλό για αυτή την περιουσία που τους ανήκει όσο τους ανήκει. Είναι ανάγκη λοιπόν, ας πούμε, όχι μόνο εμείς, να βγούμε στην κοινωνία, να ζητήσουμε και τη συνδρομή της, όχι μόνο οικονομικά, ας πούμε, με την υπογραφή της, ας πούμε, να γίνει όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη και πιο και με περισσότερα άτομα, ας πούμε, αυτή η προσφυγή. Αυτό δεν έχω κάτι να προσθέσω.